Εθελοντική αιμοδοσία στη μνήμη του μακαριστού ιερέα Ιωάννη Σταυρόπουλου διεξάγεται στην Πάτρα, στην πλατεία Γεωργίου, έως τις 26 Οκτωβρίου. Είναι γεγονός ότι οι ανάγκες για αίμα αυξάνονται όλο και περισσότερο και η Ιερά Μητρόπολης όλα αυτά τα χρόνια, με εντολή του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας, πραγματοποιούσε και συνεχίζει να πραγματοποιεί την αιμοδοσία εδώ στην πλατεία Γεωργίου. Η φετινή, η τωρινή αιμοδοσία είναι αφιερωμένη στη μνήμη του μακαριστού πατρός Ιωάννου Σταυροπούλου, ο οποίος πριν από λίγες ημέρες έφυγε από κοντά μας, και είναι αφιερωμένη λοιπόν στη μνήμη αυτού του ανθρώπου, ο οποίος εργάστηκε όλα αυτά τα χρόνια με ιερό ζήλο για τη διάδοση του θεσμού της αιμοδοσίας. Οι ανάγκες για αίμα παραμένουν μεγάλες στην περιοχή μας. Για να μην βρεθούμε εμείς στη δική μας ανάγκη, θα πρέπει να ευαισθητοποιηθούμε και όσοι μπορούμε να γίνουμε και εμείς αιμοδότες, διότι το να δίνει κάποιος αίμα είναι μια ανώδυνη πράξη και κατά τα άλλα πάρα πολύ ωφέλιμη και για τον ίδιο, αλλά φυσικά και για τον άνθρωπο ο οποίος θα δεχθεί αυτή την προσφορά. Είναι ξεχωριστή αυτή η αιμοδοσία όντως. Ο πατέρας Ιωάννης την είχε ήδη προγραμματίσει, γιατί κάθε φορά που τελείωνε μια αιμοληψία της Μητρόπολης προγραμμάτιζε αμέσως την επόμενη, το επόμενο εξάμηνο. Τώρα είναι, αυτή η αιμοληψία γίνεται στη μνήμη του, γιατί έχει προσφέρει πάρα πολύ μεγάλο έργο και προσπαθούμε να είμαστε αντάξει στο έργο του. Καλούμε φυσικά όλο τον κόσμο να έρθει να αιμοδοτήσει όλη τη βδομάδα, από τις 9.30 μέχρι τις 1.30 και από τις 5.30 μέχρι τις 8.30, έχοντας το άμκα του. Η διαδικασία είναι γνωστή, δεν χρειάζεται να πούμε πολλά. Από τα τελευταία θέματα που υπόθηκαν σε ένα συνέδριο, να πω ότι το 63% πλέον των αιμοδοτών είναι εθελοντές, έχει ανέβει πάρα πολύ. Ίσως είμαστε και οι πρώτοι στην Ευρώπη σε εθελοντικό αίμα, με τη διαφορά ότι μας ξεφεύγει λίγο στη διαχείριση. Πιστεύω όμως ότι θα το φτιάξουμε και αυτό και θα έχουμε επάρκεια την ώρα που πρέπει, με αγώνα και βοήθεια. Αξίζει για ακόμη μια φορά να υπενθυμίσουμε πως το αίμα δεν παρασκευάζεται, αλλά χαρίζεται από άνθρωπο σε άνθρωπο. Και με αυτή την προσφορά μας χαρίζουμε ζωή. Όχι, ανάγκες δεν μειώνονται, αυξάνονται, γιατί είπαμε ότι πέρα από τις πάγιες ανάγκες των ατόμων με θαλασσεμία, υπάρχουν και οι ασθενείς, υπάρχουν οι αιματολογικοί, υπάρχουν τα έκτακτα περιστατικά. Και όντως, έχοντας μειωμένη την κίνηση των αιμοδοτών τους καλοκαιρινούς μήνες, υπήρχε ένα μικρό ζόρισμα, να το πούμε, αλλά πάντα τα καταφέρνουμε.